πώς πρέπει να μεγαλώνει ένα παιδί με ειδικές ανάγκες, τι πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς του και πώς πρέπει να συμπεριφέρονται στα αδέρφια του, είναι μερικά από τα θέματα που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύλλογος Συνδρόμων Down με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στις 3 Δεκεμβρίου. Εκείνο όμως που πρέπει από την αρχή να κάνουμε στα αδέρφια είναι να τους εμφυσίσουμε την άποψη ότι δεν είναι αυτά τα παιδιά τα οποία θα είναι σε όλη τη ζωή, αυτοί οι οποίοι θα προστατεύουν αυτά τα παιδιά, για το λόγο ότι πρέπει να τα αφήσουμε και αυτά να ανοίξουν τα φτερά τους όπως εκείνα νομίζουν. Δεν μπορεί δηλαδή να, γιατί υπάρχει ένα θέμα, δεν λέμε ότι δεν υπάρχει θέμα, κάθε παιδί να κάνει το δικό του πρόγραμμα έχοντας πάντα τη στοργή για αυτό το αδερφάκι του. Σύμφωνα με τους γονείς, μέλη του συλλόγου, αλλά και με το επιστημονικό προσωπικό που συμμετείχαν στην ημερίδα, πλέον έχουν γίνει άλματα όσον αφορά την αντιμετώπιση αυτών των παιδιών από την κοινωνία. Ωστόσο, απομένουν να γίνουν ακόμα πολλά, ενώ στον τομέα της εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους συνέδρους, η Ελλάδα κατέχει μία από τις χαμηλότερες θέσεις στην Ευρώπη. Όλα ξεκινάνε από το περιβάλλον και την κοινωνία. Αυτό που εμείς προσπαθούμε τόσα χρόνια να πετύχουμε την ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό. Αν δεν έχουμε συμμάχους στην υπόλοιπη κοινωνία, αν η υπόλοιπη κοινωνία δεν ενημερωθεί σωστά, δεν μάθει για τις ικανότητες, τις αδυναμίες, τις δεξιότητες των ατόμων με ειδικές ανάγκες, αν δεν αποδεχτεί τη διαφορετικότητα, το στοίχημα είναι η αποδοχή της διαφορετικότητας. Αν αποδεχτούμε τη διαφορετικότητα, τότε όλα θα είναι πιο εύκολα για όλους μας. Η μέρα διοργανώθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης. Το Σάββατο και την Κυριακή, ο Σύλλογος Συνδρόμων Down διοργανώνει χριστουγεννιάτικο παζάρι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ στον χώρο του Συλλόγου, στην Τούμπα.